Γεια σα και καλώ ήρθατε στα κρυπτονέα νέα. Σήμερα 24 του 2024 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και εμεί πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο, θα ήθελα παρακαλώ να μου γράψετε στα σχόλια αν ο ήχο είναι καλό, διότι έκανα κάποιε αλλαγέ και θέλω να είμαι σίγουρο ότι η ποιότητα μένει εκεί πέρα που ήταν. Και λέγοντα αυτό, πάμε κατευθείαν στα κρυπτονέα νέα μα και σήμερα το επεισόδιο θα είναι ανάκατο πλήρω. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά, καθώ πριν από 4 ώρε πραγματοποιήθηκε το Bitcoin Halving στο ύψο του μπλοκ 840.000. Οπότε ουσιαστικά άλλο ένα κύκλο ολοκληρώθηκε για το BTC. Και να πούμε κιόλα ότι το halving στο Bitcoin δεν το βλέπουμε μόνο εμεί οι λίγοι. Στην Ταϊλάνδη υπήρχαν ολόκληρα πάνελ στου κεντρικού δρόμου τη Ταϊλάνδη οι οποίοι διαφήμιζαν το Bitcoin halving και το χρονομετρούσαν. Οπότε, όπω βλέπετε, η Ταϊλάνδη σίγουρα θέλει να γίνει πολύ προκρύπτο, όπω καταλαβαίνετε. Και πέρα από του κεντρικού δρόμου διαφημίζουν το Bitcoin και τα spot Bitcoin ETF προφανώ ακόμα και μέσα στα μετρό του, όπω μπορείτε να δείτε. Παρ' όλα αυτά, πέρα από την Ταϊλάνδη, εμεί να γυρίσουμε πίσω στα μπλοκ μα και να πούμε ότι το μπλοκ 840.000 είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μπλοκ στην ιστορία του Bitcoin. Καθώ επειδή είναι ένα ιστορικό μπλοκ, όπω καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί χρήστε ήθελαν να δουν τη συναλλαγή του μέσα σε αυτό το μπλοκ. Και γι' αυτό το λόγο πληρώθηκαν fees αξία 37,626 BTC. Ενώ ο εξορίχτη που εξόριξε αυτό το μπλοκ μαζί με τα fees και τα reward έβγαλε 40,751 BTC. Και για να το δούμε λίγο και σε νούμερα, πληρώθηκαν σε fees 2,4 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο εξορίχτη κέρδισε 2, 6 εκατομμύρια δολάρια. Όλα αυτά επειδή πάρα πολλοί ήθελαν να δουν τη συναλλαγή του μέσα σε αυτό εδώ πέρα το μπλοκ, διότι μιλάμε για ιστορικό μπλοκ. Αυτό. Πέρα όμω από αυτό, κάτι άλλο που τρέχει πάρα πολύ στο bitcoin είναι τα runes, τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει και έχουν ενεργοποιηθεί εφόσον ενεργοποιήθηκε και το bitcoin halving. Και θα έχω κάτω στην περιγραφή αυτό εδώ πέρα το άρθρο που εξηγεί τι είναι τα runes, που είναι το ίδιο που είχα χρησιμοποιήσει για να τα εξηγήσω στα προηγούμενα επεισόδια στα κρυπτονέα. Και όπω είπα, το ράλι έχει ήδη αρχίσει, καθώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκατοντάδε μη μήπω χιλιάδε runes κόβονται πάνω στο bitcoin. Τα οποία τα περισσότερα από αυτά καλώ ή κακό είναι meme coin και άχρηστα νομίσματα και πολλά από αυτά είναι και απάτε. Οπότε προσοχή. Και επιπροσθέτω θα έχω κάτω στην περιγραφή και αυτό εδώ πέρα το άρθρο που εξηγεί πώ να κόψει runes και τι να προσέξει. Διότι οι απάτε είναι πάρα πολλέ εκεί έξω. Είναι μερικά tips. Αυτά δείχνει το συγκεκριμένο άρθρο. Καθώ συνεχίζοντα εμεί για τα runes μα, να πούμε ότι έχουν εκτοξεύσει τα transaction fees πάνω στο bitcoin. Και ήδη από το bitcoin runes βλέπουμε το πιο δημοφιλέ runes μέχρι στιγμή είναι ένα με το όνομα Satoshi Nakamoto που έχει κοπεί 38.175 φορέ. Οπότε μέχρι στιγμή αυτό είναι το πιο δημοφιλέ runes από ό,τι φαίνεται. Και προσοχή γιατί όπω είπα τα περισσότερα είναι meme coin και απάτε. Μεγάλη προσοχή ξαναλέω με τα runes. Είναι κάτι πολύ νέο για το bitcoin. Και εμεί για το bitcoin θα πάμε απευθεία στην τιμή του για σήμερα που το χθεσινό κεράκι είχε ψηλοτερλαθεί καθώ έφτασε τι 59.000 δολάρια και ξανανέβηκε απότομα στι 65.000 δολάρια. Και στη χθεσινή μέρα συνέβησαν πάρα πολλά. Καθώ να πούμε ότι η πτώση κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο Ισραήλ που χτύπησε την αεροπορική βάση του Ιράν. Ω αντίπεινα για την αντίπεινα που είχε κάνει το Ιράν με ντρόουν, που είναι αντίπεινα σε άλλα πράγματα που έκανε το Ισραήλ και πάει λέγοντα. Παρ' όλα αυτά, από αυτήν εδώ πέρα τη μεγάλη πτώση, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία για αγορά. Και όταν λέω κάποιοι, εννοώ οι φάλαινε στο Bitcoin που αγόρασαν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε PTC. σε μεγάλη πτώση που περιέγραψα. Και αυτό βοήθησε την τιμή του Bitcoin να ανακάμψει απότομα. Αλλά πέρα από τι φάλαινε, κάποιοι άλλοι που ξύπνησαν είναι τα spot bitcoin ETF που τα περισσότερα είναι ενεργοποιημένα και αγόρασαν ptc ενώ η Grayscale έχει πουλήσει μόλις 713 BTC που είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που συνηθίζει να πουλάει. Οπότε και γι αυτό ακριβώ το λόγο η χθεσινή μέρα έκλεισε με θετικό κεράκι. Οπότε αυτά ήταν για τα runes, bitcoin και την τιμή του BTC όπως εξελίχθηκε. Και εμεί σε κάποιες άλλες ειδήσει θέλω να σας πω ότι το tether, το USDT θα κυκλοφορήσει το stablecoin του πάνω στο δίκτυο του Tone. Οπότε το Tone έχει πλέον και ένα από τα πιο δημοφιλέ stablecoin στην κρυπτο αγορά. Και το τελευταίο μα νέο για σήμερα, θέλω να σα πω ότι το βιντεοπαιχνίδι Nine Heroes έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλέ παιχνίδια πάνω στο Solana, καθώ το Epic Game το έχουν κατεβάσει πάνω από 200.000 φορέ οι χρήστε του Epic Game. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο για ένα παιχνίδι στην κρυπτο αγορά, που όπω ξέρετε δεν έχουν τόσο πολύ κόσμο όσο τα παραδοσιακά βιντεοπαιχνίδια. Οπότε γι' αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο σήμερα 24 του 2024. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι, αφήστε και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισόδου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.